Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Χριστίνας, μια κοπέλα 23 χρονών που δουλεύει πολίτρια σε ένα τσαντάδικο πολυτελεία στο Κολωνάκι. Παίρνει μόνο 680 ευρώ τότε, τώρα μπορεί να παίρνει λιγότερα. Μένει με τη μητέρα της, κάπου στα δυτικά προάστια, ήλιον, μπουρνάζει σε αυτές τις περιοχές. Έχει μια παρέα που συχνάζουν εκεί στις καφετέριες, αλλά δεν αντέχει πια αυτή την κατάσταση, το να μένει με τη μαμά της, όλο αυτόν τον κόσμο, όλη αυτή την πίεση της αποκατάστασης και της ένταξης σε έναν κόσμο στον οποίο αυτή δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της, όσο και αν φαινομενικά δείχνει να τον καταναλώνει και στον τρόπο που ντύνεται και βάφεται και στη μουσική που ακούει. Και φτάνει σε ένα σημείο που λέει ότι εγώ θέλω να βρω τον εαυτό μου, θέλω να ξέρω ποια είμαι, θέλω να ανησυχώ για μένα και όχι για τη μάνα μου που ανησυχεί. Αυτό που πάρα πολλά παιδιά χρειάζονται και έχουν ανάγκη. Το πρόβλημά της είναι το οικονομικό. Γιατί όλοι έχουν την ανάγκη, αλλά δεν τους φτάνουν τα λεφτά. Η διαφορά της Χριστίνας από άλλους και αυτό που την κάνει η ηρωίδα, και είναι και θέμα της ταινίας, είναι ότι υπερβαίνει αυτόν τον οικονομικό, κάνει δηλαδή μια οικονομική υπέρβαση στην πραγματικότητα και αποφασίζει να πραγματοποιήσει αυτό που έχει ανάγκη, δηλαδή την επιθυμία της, παρόλο που δεν της φτάνουν τα λεφτά. Η ταινία προέκυψε μέσα από τον προβληματισμό μου που αφορά την οικονομία γενικότερα, δηλαδή την οικονομία σαν κατάσταση και ειδικά σαν κυρίαρχη ιδεολογία αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε κατάσταση κρίσης, είναι η παγκόσμια ιδεολογία, τώρα δεν είναι ούτε μαρξισμός, είναι οικονομισμός. Που σημαίνει ότι όλα αποτιμούνται σε χρήμα και το χρήμα προσδιορίζει ακόμα και την ελευθερία μας. Δηλαδή είσαι ελεύθερος όσο φτάνουν τα λεφτά. Τελειώνουν τα λεφτά, δεν είσαι ελεύθερος. Θα κάνεις όσο. Δεν σου λέω το να κάνεις marketing και να πουλάς, αλλά ακόμη και την επιθυμία σου, πρέπει να τη μετράς βάσει του χρήματος. Όταν πια το χρήμα είναι η αξία η οποία ρυθμίζει σχεδόν ολόκληρη την κοινωνία. Ιδεολογικά το λέω τώρα, στην πραγματικότητα μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, αλλά αυτό προτείνεται σαν ιδέα. Αυτό το πράγμα εμένα προκάλεσε τη διάθεση να του αντιπαρατεθώ, δείχνοντας μια πολύ απλή ιστορία κατά την άλλη, μια κοπέλα η οποία δεν είναι κανένας ιδεολόγος, είναι ένας απλός άνθρωπος ας πούμε, που έρχεται αντιμέτωπη με αυτό που λέγεται οικονομία, έρχεται αντιμέτωπη με τον οικονομικό περιορισμό και κάνει μια κίνηση υπέρβασης αυτού του πράγματος. Αυτό λοιπόν που μου οδήγησε στην επιλογή μιας τέτοιας ιστορίας είναι το θέμα μου. Απλώς το εφάρμοσα μετά το θέμα μου. Το θέμα μου ήταν καθαρό, δηλαδή ήταν μια κολοχαρτή, ήταν έννοια. Η οικονομία και η επιθυμία. Δεν υπήρχε ιστορία. Απλώς για να το μεταφέρω και να το δώσω κοινωνικό ενδιαφέρον, εντόπισα καταστάσεις στην Ελλάδα που θεωρώ εγώ κρίσιμες και είναι οι νέοι, που είναι μια κρίσιμη ηλικιακή μάζα, γιατί εκεί παίζεται το μέλλον του τόπου και του κόσμου ολόκληρου, και οι νέοι παγιδευμένοι μέσα σε ένα σήμερα και σε μια γενιά που αυτοπροσδιορίζεται οικονομικά. Δηλαδή άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ποια είναι αυτή η γενιά των 700 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ούτε η γενιά του Πολυτεχνείου, ούτε η γενιά της Αντίστασης, ούτε η γενιά της Εθνικοπελευθερωτική, ούτε η γενιά της Αφισβήτησης, ούτε η γενιά των Ταντάιστών. Είναι η γενιά των 700 ευρώ. Δηλαδή μια ολόκληρη γενιά ονομάζεται από έναν οικονομικό όρο. Αυτό από μόνο του μου δίνει τη διάθεση να μπω σε αυτό και να πω παιδιά, δεν είναι δυνατόν να ονομαζόμαστε οικονομικά. Πρέπει να ονομαστούμε κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω πού, αλλά όχι οικονομικά. Άρα, ξεπέρνω αυτό το οικονομικό, το καταλαβαίνω αυτό που λες εσύ για οικονομικό πρόβλημα, αλλά αν μείνουμε στο οικονομικό πρόβλημα, έχουμε υπογράψει την καταδίκη μας. Έτσι και αυτή η κοπέλα αισθάνεται καταδικασμένη, αν μείνει εκεί, ότι η ζωή της θα είναι τελειωμένη. Απλώς θα επιβιώνει και δεν θα ζει. Το περιβάλλον της Χριστίνας και οι φίλοι της, αλλά και ο φίλος της, είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει την ανησυχία τη δική της ή η ανησυχία η δική τους κρύβεται, δεν εκφράζεται ούτε συνομιλείται με τον εαυτό τους, αλλά γίνεται παθολογία. Δηλαδή η φίλη της, η οποία της λέει εγώ να φύγω από τους γονείς μου, μαλάκας είμαι, δηλαδή τι να μπω σε περιπέτειες. Την ίδια στιγμή όμως υφίσταται την παθολογία αυτής της ενσωμάτωσης της αυτοκαταστροφής της στην πραγματικότητα. Γι' αυτό υπάρχει μια σκηνή που ενώ κάθονται οι δυο τους και στο σπίτι τα 45 τετραγωνικά και τρώνε, αυτή μετά πηγαίνει στην τουαλέτα και ακούει η άλλη, η δική μας, τη φίλη της να κάνει μετό. Δηλαδή ότι είναι βουλιμική, οπότε
όλη της η ανάγκη που δεν εκφράζεται συνειδητά, καταπιέζεται στην πραγματικότητα, εκφράζεται με μια παθογένεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κοπέλα είναι βουλημική, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, να γίνει αλκοολική ή τέλος πάντων να γίνει καταθλιπτική και να κοιτάει το ταβάνι ή να βλέπει όλη μέρα εκπομπές για μαγειρική. Η μετεξέλιξη, η μία δεν είναι μετεξέλιξη της άλλης. Έχουν όμως την ίδια ανάγκη. Η διαφορά των χαρακτήρων μεταξύ τους είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, όχι μόνο στην ταινία, γενικά αυτή είναι η χαρακτηριολογία που διασχίζει όλη την κοινωνία, ας πούμε, σε σύγχρονες κοινωνίες. Δεν σου λέω σε κοινωνίες που η διαφορά ανάμεσα σε μένα και σε εσένα είναι ότι εσύ είσαι άφραγος και λέω πουλήσει τον εφρό σου για να επιβιώσεις. Μιλάμε για άλλη τάξη πραγμάτων εκεί πέρα, σε άλλες καταστάσεις. Αν μιλάμε για συμβατές καταστάσεις, η διαφορά είναι ότι έχουμε σχεδόν όλες τις ίδιες ανάγκες πάνω κάτω. Είναι πόσο αφουγκράζεσαι την ανάγκη σου ή πόσο την κοροϊδεύεις. Πόσο δηλαδή στην πραγματικότητα κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Αν κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, ο εαυτός σου θα σε εκδικηθεί με κάποια παθογένεια. Εάν αφουγκραστείς τον εαυτό σου, τότε μπορεί να σε εκδικηθεί η κοινωνία, ας πούμε, αλλά σαφώς εσύ θα έχεις κάνει ό,τι καλύτερο μπορείς για την ίδια σου τη ζωή. Υπάρχει μια σύγκρουση γενεών η οποία έχει την ελληνική παθογένεια, δηλαδή η σύγκρουση γενεών είναι σχεδόν αναπόφευκτη σε οποιαδήποτε εξέλιξη ατομική. Δηλαδή κάποια στιγμή, εφόσον ζούμε σε κοινωνίες που είναι, αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του ατόμου και δεν είναι οθωμανικές, ας πούμε, ή φεουδαλιστικές που εκεί πέρα απλώς γίνεσαι ο εργάτης γης, γιος του τάδε εργάτη γης, από τη στιγμή λοιπόν που ζούμε σε κοινωνίες που το άτομο καλείται να παίξει κάποιο ρόλο μέσα στην ιστορία, η σύγκρουση γενεών είναι αναπόφευκτη. Δηλαδή, ο καινούριος που θα έρθει θα αντιμετωπίσει τους παλιούς. Η διαφορά είναι ότι αυτή η σύγκρουση στην Ελλάδα δεν έχει οριμάσει, ότι υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα φεουδαλιστικού τύπου και σε οικογένειες που είναι συγκροτημένες με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, προσπαθούν να αναπαράγουν τα πρότυπά τους ακόμα και σε αστικές οικογένειες, μεγαλωστικές και μορφωμένες. Δηλαδή, αρχιτέκτονας με βραβευμένος στους διαγωνισμούς παγκοσμίους, κάνει το παιδί του αρχιτεκτονάκι. Γιατρός, γιατράκι. Καθηγητής πανεπιστημίου, κάνει το παιδί του καθηγητή πανεπιστημίου. Δεν αφορά δηλαδή μόνο τις λαϊκές τάξεις αυτό. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεγάλη υπόθεση να το συζητηθεί. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο έδειξα είναι μια πολύ μέση κατάσταση, δηλαδή όχι μια ακραία οικογενειακή συνθήκη. Η μάνα της δηλαδή δεν είναι καμιά μέγερα που την καταπιέζει και θέλει να φύγει από το σπίτι. Την αφήνει να βγαίνει, να κυκλοφορεί, να ξενοπηδιέται. Είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Εγώ λοιπόν παρουσιάζω αυτό το σήμερα χωρίς να θέλω να του προσδώσω μια μεγαλύτερη δραματικότητα από αυτήν που έχει. Αλλά δεν γίνεται να το αγνοήσω και να μην το του δώσω βάση. Θεωρώ δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τον ευνουχισμό που υφίστανται οι νέοι από τους μεγάλους, ο οποίος μπορεί να είναι πάρα πολύ απλός. Μπορεί να είναι αυτό που λέει το ανήσυχο βλέμμα. Δηλαδή ότι σε κοιτάει με ένα ανήσυχο βλέμμα. Δεν χρειάζεται να σου πει τίποτα. Σε κοιτάζει και ανησυχεί για σένα. Δεν σε κοιτάζει με ένα βλέμμα εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρεις, παιδί μου. Είσαι εκ προημίου αποτυχημένος. Αυτή η ανησυχία λοιπόν έχει βνουχήσει ολόκληρες γενιές. Γιατί όντως ένα παιδί θέλει να αποδείξει στους γονείς του, μπορεί να το κάνει και φυσιολογικά, ότι ξέρεις τι, τα κατάφερα και είμαι το ίδιο δυνατός με σένα. Αλλά πώς θα τα καταφέρει όταν εσύ με το βλέμμα σου είναι γεμάτο ανησυχία ότι δεν θα τα καταφέρει. Δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Αυτό είναι που την εγκλωβίζει τη Χριστίνα και πάρα πολλούς που δεν το καταλαβαίνουν. Είναι τόσο απλό. Το ανήσυχο βλέμμα της μάνας ή του πατέρα πάνω στο παιδί του. Δηλαδή η έλλειψη εμπιστοσύνης ότι θα καταφέρει και μάλιστα καλύτερα και από αυτόν. Κοίταξε, εγώ αυτό που θα ήθελα από αυτή τη γενιά, έτσι πως το δείχνω στην ταινία, αλλά πραγματικά αυτό θα ήθελα. Θα ήθελα να δω μια γενιά να μην είναι τόσο κονφορμιστική. Δηλαδή θα ήθελα να δω μια γενιά που να ρισκάρει. Το ρίσκο δεν ξέρεις ποτέ που θα σου βγάλει. Δηλαδή αν πω ναι θα ήθελα να ρισκάρει και να κερδίσει. Αλλιώς γιατί να ρισκάρει. Δηλαδή όντως θέλω ένα happy end στο τέλος. Το οποίο δεν το δίνω. Το εύχομαι. Αυτό εύχομαι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αν θα υπάρχει happy end. Δεν προβάλλω το happy end γιατί δεν υπάρχει σιγουριά.
Γιατί τότε ξέρεις τι γίνεται, από την σιγουριά της αποτυχίας, δηλαδή εγώ είμαι σίγουρος ότι θα αποτύχεις και τελείωσες. Αν του δώσω τη σιγουριά της επιτυχίας, πάλι τον εγκλωβίζω σε ένα θετικισμό που μπορεί να μην είναι αληθινός. Εγώ δεν θέλω να βγάλω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό που αφορά την εξέλιξη και είναι βιολογικό. Αν δεν ρισκάρεις, δεν θα εξελιχθείς. Δηλαδή, αν δεν ρισκάρεις να δεις, α, μήπως έξω από το βάρο μπορώ και να περπατήσω, θα μείνεις βάτραχος. Τώρα μπορεί και να μην μπορεί να περπατήσεις. Η άμμος να σου κάψει τα πόδια και να ψοφήσεις, δεν ξέρουμε. Αλλά δεν υπάρχει νόημα στη ζωή. Δεν μπορούμε να νοηματοδοτήσουμε αυτή τη ζωή εάν ζούμε επαναληπτικά από φόβο σε φόρμες που δεν εκφράζουν τίποτα από την ψυχή μας. Οπότε αυτό που θέλουν να ρισκάρουν, τι θα γίνει δεν ξέρω, αλλά να ρισκάρουν επαναστατώντας σε εισαγωγικά σε σχέση με δικά τους ζητήματα χωρίς δανεικές συνθηματολογίες. Το να ακούς συνθήματα μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι που τα ακούγαμε το 78 και να βγαίνουν νέοι και να βρίζουν ακόμα έτσι, ενώ δεν βρήκαν καν τα δικά τους συνθήματα. Ας κάνουν τις δικές τους επαναστάσεις που δεν είναι αναγκαστικά ούτε να σπάνε βιτρινές, και αυτό παλιές φόρμες είναι. Ας ακούσουν τον εαυτό τους και το εκφράσουν. Δεν ξέρω τι θα βγει από αυτό. Μπορεί να μην βγει πουθενά, μπορεί και να την πατήσουν, αλλά κάτι θα έχουν κάνει. Αυτό είναι για μένα το κέρδος. Τέλος.